πω ακριβώς λύσοντας ο Τρυφώνας ότι εγώ δεν ήμουν Ρουβίτσα. Ναι, μεν αναγνώριζα ότι είναι ένας πολύ ωραίος άντρας και μου άρεσε φυσικά, αλλά δεν ήξερα ούτε ένα τραγούδι του. Μετά έκανα τα ταχύρυθμα και είπα. Καλά, δεν ήξερε κανένα. Δεν ήξερε. Έλα τώρα. Κανένα ήξερε όλη η Ελλάδα, δεν ήξερε. Κάτι ήξερε. Δεν ήταν Ρουβίτσα, την καταλαβαίνω. Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν ήταν αυτή που καρδιοχτυπούσε όπως όλες μας. Όλες οι άλλες. Το θέμα είναι ότι είπε άπαξ και μπλέκει εισαγωγικά εδώ, ζήλιες, ανασφάλειες και τέτοια, ξέχασε τα για να τρελαθεί. Πόσο εύκολο είναι όμως, δηλαδή, άμα τον άλλον τον ποθείς πολύ, είσαι τρελά ερωτευμένος μαζί του, είναι το απόλυτο είδωλο, όπως λέει και όπως είπαμε και όλοι, τον θέλανε όλες. Στρατιές Ρουβίτσες. Και ακόμη να πεις ότι... και καινούριες γενιές. Ναι, μα φυσικά. Και στο θέατρο δηλαδή, 20χρονες, όλοι περιμένουν και τον Κωνσταντίνο φυσικά τον Αργυρό, αλλά με το Σάκη. Έχει ένα μύθο Σάκη, ρε παιδί μου, γύρω από αυτό και τον διατηρεί το μύθο του. Πόσο εύκολο είναι να πεις ότι όντως δεν θα τον δουλέψω. Όταν διατηρεί το μύθο του, γιατί και αυτός έχει προχωρήσει τη ζωή του. Κάποτε ήταν ελεύθερος και λέγανε ότι ο ένας τέτοιος άνθρωπος, σε άντρα ή σε γυναίκα, που τον θέλουν τόσο πολύ, αρέσει ό,τι δουλειά και να κάνει, τραγουδίστρια, τραγουδιστή, ξέρω εγώ τηλεόραση, δεν έχει σημασία, ηθοποιός, πρέπει να είναι μόνος του. Όχι. Λοιπόν, αυτός όχι μόνο δεν ήταν μόνος του, έμεινε με την Κάτια πολλά χρόνια και κάνανε και παιδιά. Αρκετά παιδιά. Μα γι' αυτό διατήρησε όμως παράλληλα. Μείνανε εκτός σπότων, μένουν λίγο και λίγο εκτός Αθηνών, έχουν μια ήρεμη οικογενειακή ζωή πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι γενικώς δεν είναι και από τα ζευγάρια τα οποία θέλουν πολύ να φαίνονται. Έχουμε άλλα τέτοια παραδείγματα ζευγαριών που κάπως η καριέρα τους είναι το να δείχνουν προς τα έξω την ευτυχία τους. Το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε, έχουμε. Καλή κουβεντούλα πάλι ανοίξαμε. Έτσι, έτσι. Πάλι την κουβέντα. Αυτό είναι ένα πολύ ήρεμο μαζεμένο ζευγάρι που πραγματικά ζει την οικογενειακή ζωή. Πόσο εύκολο είναι, φαντάζομαι φοβερά δύσκολο, γιατί εδώ ζηλεύει τον μπάμπι το σουγιά. Άμα έχει διαστροφό, μου, θέλω να πω. Και το πεταλούδα τον Νίκο. Ο Πάπης ο Σουγιάς. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι όποιον και να έχεις δίπλα σου, αν είσαι ερωτευμένος, βλέπεις παντού ανταγωνισμό, αντίζειες. Συναδέλφισσα, να πω κάτι άλλο. Ίσως να βοηθά και το γεγονός ότι και αυτή είναι η ζυγούλη, ρε παιδιά. Αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει, είναι και αυτή μια θεά. Η Κάτια είναι... Είναι μια φοβερή. Εξαρτάται από αυτό. Αλλά αυτός, λόγω δουλειάς, έρχεται σε επαφή με κόσμο κάθε μέρα. Θέλω να πω ότι μπορεί να τον διαχειρίζεται πιο εύκολα, γιατί έχει μια αυτοπεποίθηση. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό που λες. Δεν νομίζω ότι αν μια γυναίκα είναι η ίδια ωραία γυναίκα δεν ζηλεύει. Αντιθέτως, θεωρώ ότι όχι, δεν. Δεν είπα ότι ζηλεύει. Όταν... Μπορεί ρε, να το χειρίζεται ανάλογα. Άμα τον άνθρωπο τον έχει εκεί πάνω και είσαι ερωτευμένο και τον αποθεώνει, δεν κοιτά ούτε αν εσύ έχει και εσύ δυνατότητε και εκείνο ούτε τίποτα. Ζηλεύει γιατί. Καλά. Όχι, ρε, παιδιά, η ζήλια όμως δεν είναι για όλους αυτούς. Επειδή είναι και τι δουλειά έχει κάνει με τον εαυτό σου. Δηλαδή, άλλο, εκεί ναι. Έχει αυτοπεποίθηση και λε, εγώ είμαι αυτό. Προσφέρω αυτά. Είμαι εκείνο. Από εκεί πέρα. Κακό του κεφαλιού του που είναι ο λόγος. Αυτό ότι ναι, γιατί δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Συμφωνεί με τον Δημήτρη, διαφωνεί με τον Μαγούδη. Ναι, εσύ, γιατί διαφωνώ ότι εξαρτάται από την εμφάνιση. Πιστεύω ότι εξαρτάται από την ψυχή. Είπα ότι για αυτό πρέπει να λυσάξτε!